Πάμε πρώτα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έχουμε τις πρώτες εξελίξεις στην υπόθεση. Στην υπόθεση ενός πατέρα και μιας κόρης που ζουν εδώ και 8 μήνες σε ένα αυτοκίνητο επειδή δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν. Υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη, γιατί είναι εικόνες που προβληματίζουν, είναι εικόνες που ανησυχούν, είναι εικόνες που θα έπρεπε Βροθιά να χτυπήσει το καμπανάκι των πολιτικών για τα όσα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Χαρά λεμονή. Είχαμε αναφερθεί σε αυτό το θέμα, Φίλιππε, και τον περασμένο Φεβρουάριο, δηλαδή σε λίγους μήνες, κοντεύει χρόνο αυτή η ιστορία. Πρόκειται για την 50χρονη Στέλλα Παναγιωτοπούλου και τον πατέρα της, τον κύριο Παναγιώτη, 93 χρόνων παρακαλώ. Ναι. Έναν ευγενέστατο άνθρωπο μετανάστη που δημιούργησε μια όμορφη ζωή δουλεύοντας παρά τις δυσκολίες, αλλά τελικά λόγω χρεών έμειναν οι άνθρωποι με τα υπάρχοντά τους και ένα παλιό μικρό φιατάκι που από πέρυσι το Φεβρουάριο, το χειμώνα, έχει γίνει σπίτι τους. Πέρασαν ένα καλοκαίρι, πέρα από το χειμώνα που πέρασαν μες στο κρύο, πέρασαν και ένα καλοκαίρι με ζέστη και καύσωνα, και για να μην καούν οι άνθρωποι, άλλαζαν θέσεις παρκαρίσματος γύρω από την παλιά τους γειτονιά στην οδό Σισίνη, στην Αμαλιάδα. Οι άνθρωποι αυτοί, από τότε που αναφερθήκαμε στο θέμα, απευθύνθηκαν στο Δήμο και στο συνήγορο του πολίτη, σε κοινωνικές υπηρεσίες, δεν έγινε κάτι. Απευθύνθηκαν στη Μητρόπολη, τους είπαν να πάνε στο χώρο που λειτουργεί στα Σπάτα. Αλλά δεν μπορούν να πάνε εκεί, γιατί όπως λέει 50χρονη, δεν είναι λύση το ίδρυμα. Αυτό που θέλει είναι να βρουν ένα σπίτι στην Αμαλιάδα, να νοικιάσουν, να βρει δουλειά, να ξέρει ότι ο πατέρας της είναι στο σπίτι ασφαλής και να μπορέσει η γυναίκα να βρει δουλειά. Τώρα λέει δεν υπάρχει τίποτα παρά μόνο τα χρέη και ένα αυτοκίνητο που έχει γίνει σπίτι. Και τα υπάρχοντά τους είναι σε αυτό το αυτοκίνητο και σε μία αποθήκη. Πάμε να δούμε τι... Περνάει ο κόσμος, ναι. Τους βλέπει με λύπη, είναι ό,τι χειρότερο για εκείνους, είναι περίπου 10 χρόνια άνεργοι ή 50χρονοι, έχει τελειώσει τη λογιστική, έχει βγάλει πληροφορική, έκανε διάφορες δουλειές, τώρα δεν έχει τίποτα. Πάμε να δούμε τι έλεγαν στις 18 Φεβρουαρίου. Βρισκόμαστε με τον πατέρα μου σε έξωση. Εγώ διαμένω στο αυτοκίνητο, ο ίδιος σε συγγενικό σπίτι. Βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση λόγω κρατικού μηχανισμού, λόγω της μείωσης της σύνταξής του και λόγω ανεργίας, μακροχρόνιας ανεργίας δικής μου, η οποία είναι γύρω στα 10 χρόνια. Στο αυτοκίνητο για όσο χρειαστεί μέχρι να βρω κάποιο χώρο, ναι, είναι χειμώνας βέβαια. Ο πατέρας σας είπε ότι τον έχετε στείλει σε κάποιο φιλικό... Σε κάποιο συγγενικό σπίτι, ναι. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά πρέπει να τις αντέξουμε αναγκαστικά. Δεν μπορούμε να μεταφερθούμε και οι δύο κάπου. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε και λίγο αξιοπρεπείς. Η επιθυμία μου είναι να λυθεί το πρόβλημα άμεσα από κάποιους φορείς ή από κάποιους συμπολίτες ιδιώτες. Αυτό θα μας λύσει το πρόβλημα. Έβρεση εργασίας για να μπορώ και εγώ να εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου. Ναι, είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου γενικότερα. Ναι. Εργασία. Εργασία και μόνο εργασία, τίποτε άλλο. Να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου και να εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου. Τίποτε άλλο. Αυτά έλεγε πριν 8 μήνες. Να πούμε ότι ο πατέρας τώρα βρίσκεται μαζί της στο αυτοκίνητο. Τώρα βρίσκεται μαζί της. Δεν μένει στο φιλικό σπίτι που έλεγε τότε τον Φεβρουάριο. Και ζούνε πραγματικά, η σύνταξη του πατέρα του στο μεταξύ εδώ και χρόνια έχει μειωθεί κατά 3.000 ευρώ από τότε στην κρίση. 3.000 ευρώ το χρόνο. Έπαιρνε 8.800 το χρόνο και παίρνει πλέον 5.800. Το θέμα είναι ότι σαν την οικογένεια τη συγκεκριμένη υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να κάτσει να δει το κράτος το τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται.